Είμαστε εδώ με τον κύριο Επιμενίδη στον αγιασμό του Σβουρένη Ουγδαπμέα. Πείτε μας δύο λόγια για την ιδιότητά σας και νομίζω ότι κάνατε έναν λόγο έτσι πολύ όμορφο και συγκινήσατε όλους τους παρευρισκόμενους. Γεια σας και από μένα. Ονομάζομαι Επιμενίδης Ηλίας. Είμαι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μέριμνα ΑΜΕΑ Νοητικής Στέρησης Νομού Ροδόπης Άγιοι Θεόδωροι και παράλληλα διοικητικός διευθυντής όλων των δομών που έχει δημιουργήσει ο Σύλλογος. Ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχάς τον κύριο Χατζηδαβίδ. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα αυτή η βράβευση. Και θα σας πω ότι όσον αφορά στο κέντρο έχουμε δημιουργήσει δομές που έχει δημιουργήσει ο Σύλλογος. Ο Σύλλογος δημιουργήθηκε το 1981 από γονείς που έχουν άτομα με νοητική αναπηρία και από εκεί και πέρα από το 2018 είχαμε τη βοήθεια τόσο καιρό από την πολιτεία που μας φιλοξενούσε στο ειδικό σχολείο σε διάφορους χώρους και από το 2018 πλέον φτιάξαμε το ιδιόκτητο κέντρο διημέρευσης και από εκεί και πέρα ξεκινήσαμε όλες τις υπόλοιπες δράσεις. Αυτή τη στιγμή στην Κομωτινή λειτουργούν 5 στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με νοητική αναπηρία. Διαμένουν 17 ενικοί σε αυτές τις στέγες και παράλληλα έχουμε δημιουργήσει το εργαστήριο, προεπαγγελματικό εργαστήριο Αξίζω, ΙΚΕ, το οποίο δραστηριοποιείται σε παραγωγές ζυμαρικών, γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδας, σάλτσας. Ερχόμαστε σε επαφή με τοπικούς παραγωγούς και παίρνουμε τις πρώτες ύλες από τοπικούς παραγωγούς. Στο εργαστήριο εργάζονται 3 άτομα τυπικής ανάπτυξης και 3 άτομα με νοητική αναπηρία. Ακολουθούν το πρόγραμμα καθημερινά, έρχονται, εργάζονται από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, λαμβάνουν μισθό, κολλούνται τα ένσημά τους κανονικά, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, είναι κανονικά εργαζόμενοι και αυτά τα άτομα μετά, εφόσον τελειώσει η εργασία τους, διαμένουν σε στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης με φροντιστή 24 ώρες το 24ωρο. Θα γυρίσουν λοιπόν μετά το μεσημέρι, θα φάνε το μεσημεριανό τους, θα ξεκουραστούν και το απόγευμα θα βγουν είτε στην πόλη της Κομωτινής είτε θα επισκεφτούν άλλες στέγες. Κάνουν μια ζωή όπως τα κάναμε όλοι μας. Αυτός είναι ο στόχος. Και από εκεί και πέρα η εταιρεία δραστηριοποιείται στο κομμάτι των πωλήσεων. Αυτή τη στιγμή έχουμε ενταχθεί στα καταστήματα Μασούτη, στην Κομωτινή, στην Ξάνθη, στην Αλεξανδρούπολη. Μας υποστηρίζει το 4ο Σώμα Στρατού και πουλάμε τα προϊόντα μας σε όλα τα στρατιωτικά πρατήρια της περιφέρειας. Και σταδιακά προσδοκούμε να κάνουμε νέες συνεργασίες με μεγάλα μάρκετ. Εννοείται όλα τα τοπικά μάρκετ της Κομωτινής έχουν προϊόντα της Αξίζω. Και τα παιδιά, πέρα από το κομμάτι της παραγωγής, ασχολούνται και με την πώληση, που είναι πολύ σημαντικό το να βγαίνουν έξω, να έρχονται σε επαφή με τον κόσμο, το πώς θα πουλήσουμε το προϊόν κτλ. Η περιφέρεια είναι πάντα κοντά μας. Διοργανώνουν διάφορες δράσεις, τις οποίες αναλαμβάνουμε το catering σαν Αξίζω ΙΚΕ. Και γενικά είναι μια εμπορική επιχείρηση που αποφέρει κέρδη και μπορούμε να λειτουργούμε κανονικά και να μην υπάρχει πρόβλημα. Στην ομιλία σας λίγο πριν αναφερθήκατε ότι έχετε ο ίδιος έναν αδερφό με σύνδρομο Down. Ήταν το έναυσμα για να ασχοληθείτε με όλο αυτό το κομμάτι? Ναι, γιατί το επάγγελμά μου είναι κανονικά οικονομολόγος, αλλά προέκυψε τελικά να ασχοληθώ με όλο αυτό επειδή ήταν ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου, όταν έφυγαν πλέον οι γονείς μου από τη ζωή, ήταν στην δικιά μου επίβλεψη και ξεκινήσαμε με αίτημα όλων των γονέων που ήταν στο Σύλλογο το να δημιουργήσουμε στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Γιατί η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης είναι το αμέσως επόμενο βήμα. Όλοι οι γονείς σκέφτονται ότι αν φύγουμε από τη ζωή, τι θα γίνει το παιδί μας. Γι' αυτό έρχεται να καλύψει η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης αυτό το ερώτημα. Δημιουργήσαμε τις πρώτες 3 στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Μας βοήθησε πάρα πολύ η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γιατί καταφέραμε και την εντάξαμε με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Και από εκεί και πέρα μετά δημιουργήσαμε άλλες 2 στη συνέχεια, γιατί βλέπουμε ότι τα αιτήματα είναι πάρα πολλά και είμαστε στην δημιουργία τώρα να δημιουργήσουμε ακόμα νέες στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Η Ελλάδα μέχρι πριν μερικά χρόνια θεωρούμε ότι ήταν πίσω στο θέμα της αναπηρίας. Τώρα θεωρείτε ότι έχουν γίνει μεγάλα βήματα, ότι έχει προχωρήσει αυτό το κομμάτι και στην ενσυναίσθηση και να δει ο κόσμος διαφορετικά αυτούς τους ανθρώπους? Θεωρώ ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα, απλά πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη παραπάνω. Πηγαίνουμε σιγά σιγά, δεν πηγαίνουμε γρήγορα. Εγώ να σας πω ότι ο Σύλλογός μας από το 2018 μέχρι το 2023 δημιούργησε όλες αυτές τις δομές. Είναι σημαντικό να έχεις τη βοήθεια της πολιτείας και είναι σημαντικό να έχεις τη βοήθεια των γονέων που είναι μαζί σου και σου δίνουν το OK να πω για να προχωρήσεις και να κάνεις νέα πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα, πιστεύω, στην χώρα μας.